Ώρες αγωνίας για την 22χρονη κοπέλα στο σοκαριστικό τροχαίο στο ΒΟΑΚ, στον Γαλατά Χανίων, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 νέοι άνθρωποι. Η νεαρή κοπέλα εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΦ του νοσοκομείου Χανίων, φέροντας βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις, με τις επόμενες ώρες να είναι κρίσιμες. Η 22χρονη κοπέλα συνεχίζει να νοσηλεύεται με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Οι νευροχειρουργοί του νοσοκομείου και οι γιατροί της ΜΕΘ παρακολουθούν ασθενά την πορεία και την εξέλιξη της υγείας της. Πάντα για τους νοσηλευόμενους της ΜΕΘ τα πρώτα 24 ώρα θεωρούνται μεγάλη σημασία. Ανίποτος πόνος για τον Νίκο, τον Θοδωρή και Αλέξανδρο, τα 3 νέα παιδιά 15, 19 και 20 ετών που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο χθες το πρωί στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Γαλατά Χανίων, μετά τη σφοδρή σύγκρουση γιοταχή με βαν, στο οποίο επέβαιναν τουρίστες. Το νήμα της ζωής τους κόπηκε ξαφνικά και πρόωρα. Απέραντη θλίψη στα Χανιά, με την πολύ νεκρή τραγωδία να έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Καταρχήν σε αυτά τα πράγματα υπάρχουν λόγια να πεις. Είναι αμαρτία να χάνονται νέοι άνθρωποι στον δρόμο, να σκοτώνονται. Η καινούργια γενιά δεν προσέχει τώρα. Πρέπει να προσέξει ό,τι γράφει το σήμα, πρέπει να πηγαίνει. Τώρα όλος ο δρόμος είναι κρεμανιόλας. Δηλαδή, όλο το οδικό δίκτυο στην Κρήτη δεν είναι καλό, καθόλου καλό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Όταν τώρα σε αυτό το οδικό δίκτυο βάζεις τόσα άτομα να κυκλοφορούν καθημερινώς, μοιραία κάποια στιγμή θα γίνει το κακό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν φτάνει που έχουμε δρόμους καρμανιόλας, τρέχουν και τα παιδιά, πίνουν, τρέχουν, σκοτώνται. Φυσικό είναι. Τι να πει κανείς. Και ειδικά σήμερα πέθαναν και νέοι άνθρωποι. Ένα παραπάνω. Τι να πούμε. Λυπηρό είναι βέβαια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα στην Κρήτη, τουλάχιστον. Δεν έχουμε δρόμο, δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε παιδεία πάνω στον δρόμο. Δεν έχουμε. Ο ΒΟΑΚ είναι νέο κημητήριο Ηρακλείου. Ο Γαλατάς είναι ένα κομμάτι των Χανίων που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ούτε πόλεμο να ήταν. Μακάρι να σταματήσουν εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 3 νέοι και 22χρονοι που επέβαιναν στο μοιραίο γιοταχή επέστρεφαν στα Χανιά από κέντρο εκδηλώσεων στο οποίο εργάζονταν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός οδηγός του γιοταχή επιχειρήσε να προσπεράσει όχημα με συνέπεια να συγκρουστεί με το βαν. Ωστόσο, φως στις συνθήκες του πολύ νεκρού τροχαίου θα δώσει το τμήμα ΒΟΑΚ. Αν είχαμε δρόμο, θα υπήρχαν τα τροχαία. Απλό πράγμα είναι. Να ρίξουν τσιτώνους στην νεολαία, όχι τόσο τρέξιμο. Προς Θεού, παιδιά, τέλος. Προς Θεού. Δεν γίνεται. Προσπαθούν τα μάξα να τα πετάξουν, δεν γίνεται να πετάξουν ένα μάξι. Φταίνε οι δρόμοι, φταίμε κι εμείς περισσότερο. Στιγμές πόνου και θρήνου για τα 3 νέα παιδιά που δεν πρόλαβαν να ανοίξουν τα φτερά τους και να υλοποιήσουν τα όνειρά τους. Με την τοπική κοινωνία να έχει βυθιστεί στο πένθος. Τρέχομαι, δεν προσέχομαι. Αυτά όλα έχουν επιπτώσεις. Τι να κάνουμε. Οι δρόμοι μας δεν είναι καλοί. Οι δρόμοι μας είναι μεγάλο πρόβλημα. Ήδη η Κρήτη θρυνεί 39 νεκρούς, ενώ το πιο θλιβερό είναι ότι πρόκειται για αρκετούς νέους ανθρώπους, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό, με τους κριτικούς να εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την κατάσταση των δρόμων στο ΒΟΑΚ.